Και κάποια στιγμή, αν υπάρχουν αυτοί, θα πρέπει να το. Θα να γίνουν γνωστά και τα ονόματα. Αν υπάρχουν, λέμε. Αν. Να γίνουν γνωστά και τα ονόματά τους, γιατί δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Όχι εσείς, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Όντως υπάρχουν πληρωμένα παπαγαλάκια. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Και κολοτούμπες και δημοσιογράφοι, αν υπενήσεστε συναδέλφους μας. Θέλω όμως να έρθουμε. Όχι, δεν υπενήσουμε. Το λέω ευθέως. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι τα ναι, παίρνουν. Όμως είναι εύκολο να μάθουμε. Οι οποίοι ανταλλάσσουν θέση ως υποψήφιοι, παρακαλούν διάφορους να τους βάλουν ως υποψηφίους και εν συνεχεία λειτουργούν ως πιστόλια. Ξέρετε, είναι εύκολο να μάθουμε όμως τα ονόματά τους. Ακόμα και εσείς ενδεχομένως, όταν τον κύριο Λιάτσο. Τον κύριο Λιάτσο, όταν εκβίασε πλέον την οικογένειά μου προεκλογικά, είδατε ότι συνελήφθη. Λοιπόν, σας λέω ένα παράδειγμα μιας απόφασης που επάρθει από την ελληνική δικαιοσύνη. Για μένα το θέμα τελείωσε εδώ, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι που όταν την προηγούμενη εβδομάδα είναι στις προθαλάμους αρχηγών για να τους βάλουν υποψηφίους και την επόμενη εβδομάδα εκτελούν χρέη δολοφόνου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να εξεταστεί πόσα λεφτά πήραν, από πού πήραν λεφτά. Ποιες εφημερίδες υπάρχουν που από πίσω έχουν διάφορους εργολάβους του δημοσίου. Οι οποίες και αυτές εμφανίζονται από το πουθενά με δημοσιογράφους που δεν έχουν το εισόδημα να είναι εκδότες και εν συνεχεία αναλαμβάνουν το ρόλο της λάσπης. Και δεν κάνουν πίσω ούτε σε προσωπικές στιγμές. Θέλω να έρθουμε, κύριε Πρόεδρε, τώρα στην πολιτική που θα ασκήσει. Που θα ασκήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εσείς πάτε με διάθεση να κάνετε αντιπολίτευση όπου θα επικροτήσετε τα θετικά και θα καταψηφίσετε και θα καταγγείλετε τα αρνητικά? Δηλαδή, εάν είναι κάποιο νομοσχέδιο το οποίο νομοσχέδιο αυτό είναι μέσα στις αρχές, είναι μέσα στις προγραμματικές τις προγραμματικές σας δηλώσεις, είναι μέσα στις καταστατικές σας δηλώσεις, θα το ψηφίσετε? Βεβαίως και θα το ψηφίσουμε. Και όπου υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία τα πιστεύουμε, μάλιστα εμείς θα τα φέρουμε πρώτοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Για να πούμε και μία είδηση σε αυτή την τελευταία εκπομπή του Αντένα. Που μας φιλοξένησε, οφείλω να πω, την εποχή που οι περισσότεροι λαμβάνανε εντολές και μας κόβανε ακόμα και από δελτία ειδήσεων. Σε μένα λοιπόν, δεν περνάνε αυτά, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω ότι δεν περνάνε και για αυτόν τον λόγο. Όχι, στα δελτία ειδήσεων και στα δελτία ειδήσεων, απόσπασμα για να είμαι δίκαιος. Απόσπασμα της εκπομπής από την παρουσία σας εδώ, στα δελτία ειδήσεων. Έπεσε πάντα. Έπεσαν. Ναι, και αλλά επειδή μου το λέτε αυτό, να σας πω για κάτι άλλο. Εχθές αδικήσατε τον εαυτό σας. Γιατί? Κάνατε πολύ σκληρή κριτική, λέγοντας ότι αυτοκριτική το είπατε. Εμένα με στεναχώρεσε. Τώρα, αφήσω τα τυπικά. Εμένα, Γιώργο Παπαδάκη, χθες στεναχωρήθηκα όταν άκουσα ότι είπε ο ίδιο ότι καμιά φορά εκμεταλλεύομαι τη δυστυχία των Ελλήνων. Διαχειρίστηκα. Για να κάνω. Είπα διαχειρίστηκα. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε, διότι αν δεν ήσουν εσύ, Γιώργο Παπαδάκη, και δεν ήταν και κάποιοι δημοσιογράφοι που βγάλανε αυτό τον πόνο, κάποιοι άλλοι θέλουν να παρουσιάσουν και θέλουν να παρουσιάσουν τη χώρα ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Το εδώ πέρα αποκρύπτουν τι αυτοκτονίε και του. Το είπα γιατί ίσως θα έπρεπε να ήμουν πιο σκληρός και να δικαιολογήσω ναι, ακόμα περισσότερο την ιδιότητά μου. Δεν τα χρησιμοποίησατε όμως όπως άλλοι, γιατί ο ανθρώπινος πόνος κρύβεται. Οι αυτοκτονίες και οι αυτοπυρπολισμοί στις τράπεζες με εντολές των διαφημιστικών εταιριών κοβόντουσαν, ενώ εσείς τα παίζατε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια στη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, θέλω να έρθω σε εσάς. Πόσο θα αντέξουν. Για να κλείσω με αυτό, σας λέω λοιπόν την είδηση. Παρακαλώ. Εμείς τον πρώτο νόμο τον οποίο θα καταθέσουμε με το που θα ανοίξει η Βουλή είναι η κατάργηση του νόμου Ραγκούση που είχε υποσχεθεί και προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία για τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, επειδή είδαμε ότι στη συμφωνία των τριών συγκυβερνώντων απεκλείστη η κατάργηση του νόμου Ραγκούση από τον Πασό και από τη Δημάρ, εμείς θα το φέρουμε στη Βουλή σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Και θα καλέσω να δω τώρα εάν η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμάρας, κρατάει το λόγο του, διότι μπορούμε να περάσουμε την κατάργηση του νόμου Ραγκούση, η οποία έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο τη λαθρομετανάστευση και την εγκληματικότητα στη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε. Κυριακή κοντή γιορτή, λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο, λοιπόν, την πρώτη πρόταση νόμου που θα φέρετε στη Βουλή. Πόσο θα αντέξει, κάποιοι βάζουν στοιχήματα, ξέρετε, για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κάποιοι που προφανώς δεν ανήκουν στην κατηγορία των φίλων σας. Δηλαδή λένε, πόσο θα αντέξουν, και όχι πόσο θα αντέξει ο καμένος. Πώς θα αντέξουν και τα στελέχη του. Μήπως του φύγει κόσμος. Μήπως
έχουν εκλεγεί και στη συνέχεια κάποιοι θα φύγουν και σιγά σιγά η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων θα αποδυναμωθεί. Το έχετε ακούσει, το ξέρετε, σας το λένε και εσάς κάτι. Αν το έχω ακούσει, το διαβάζω στις εφημερίδες από τις 6 Μαΐου. Μάλιστα λέγανε ότι θα πάρουν βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων και θα κάνουν μεταγραφές και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκυβέρνηση και η νέα τάξη πραγμάτων ψάχνει τον 180. Το σύνολο των κομμάτων που μας κυβερνούν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και οι Δημάρχοι, 179 βουλευτές. Οι τραπεζίτες και οι τοκογλύφοι θα θέλανε 180 για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα και τα συνταγματικά μνημόνια. Τους λέω να μην πιάνουν σαν ανεξάρτητους Έλληνες. Οι προσπάθειες που κάνανε με πολλά λεφτά, με εκβιασμούς προεκλογικά, δεν πετύχανε. Κατάφεραν να πάρουν 4-5 στελέχη που βγήκαν τελευταίοι στους νομούς τους σαν υποψήφοι, με υποσχέσεις ότι τον έναν τον βάλουν, λέει η πρόεδρος, σε ένα νοσοκομείο. Και κάποια... Εμείς δεν είμαστε ένα κίνημα το οποίο είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς είμαστε ένα κίνημα ψυχής και τέτοιου είδους μεταγραφές μην ψάχνουν να τις κάνουν σε εμάς. Ο κύριος Συμπηλίδης, για να σας πω και ένα νέο, ο οποίος είχε αναλάβει τις μεταγραφές ως έχουν και, το know-how, μαζί με διαχειριστές μπλοκ όπως ο κύριος Καζατζίδης του Ταχάλια, πήρανε τους υποψηφίους του Κιλκής και τους υποσχόντουσαν θέσεις του κρατικού μηχανισμού μέχρι γενικές γραμματείες. Δεν βρήκαν ανταπόκριση. Λοιπόν, τέτοιου είδους λογικές, ο ανεξάρτητος δεν περνάνε. Ούτε αν θέλετε εμείς τα στελέχη μας τα έχουμε με επαγγελματική σύμβαση. Με σύμβαση καρδιάς τα έχουμε. Λοιπόν, το θέμα των μεταγραφών είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει και ο ελληνικός λαός, αλλά ίσως και η δικαιοσύνη.